επιτρέψουμε την περαιτέρω συνειδητή υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας και των εξαρτήσεων. Αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί την τελική πράξη ενός αμαρτωλού έργου που ακριβώς συρρυκνώνει τις δημόσιες δομές στην υγεία και στις εξαρτήσεις φυσικά, βάζει στην κλίνη του προκρούστη τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μιας όλου του ελληνικού λαού ουσιαστικά, με το κλείσιμο τόσο των 2 από τα 3 εναπομείναντα ψυχιατρικά νοσοκομεία, γιατί ουσιαστικά αυτή η κατάργηση αυτό σημαίνει, ένα τσουβάλιασμα γενικό των δημόσιων δομών μαζί και με τις ιδιωτικές κλινικές, όπου τα όποια κενά υπάρχουν, τα όποια υπαρκτά κενά θα έρχονται να καλύπτονται με το αζημίωτο από ΜΚΟ, ΑΜΚΕ και ιδιωτικές κλινικές που ξεφυτρώνουν κάθε 3 και λίγο. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι εκτός από το χτύπημα στην ψυχική υγεία και την εδραίωση ενιών όπως παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, την εδραίωση κατασταλτικών μεθόδων στην ψυχική υγεία, έρχεται και ένα τεράστιο χτύπημα στις εξαρτήσεις, όπου και προγράμματα του δημόσιου τομέα, δημόσια προγράμματα απεξάρτησης και το ΚΕΘΕΑ με σπουδαία δείγματα γραφής στο χώρο της απεξάρτησης και της τεχνής θεραπείας τσουβαλιάζονται μαζί με την υποκατάσταση. Κυριαρχεί η λογική της μείωσης της βλάβης, ακριβώς επειδή είναι πιο κερδοφόρα, και βάζοντας περισσότερα ταξικά φίλτρα τόσο όσον αφορά τις προσπάθειες των εξαρτημένων για απεξάρτηση, μετακυλίοντας φυσικά το όποιο κόστος αυτούς και τις οικογένειές τους. Δεν θα δεχτούμε ούτε το να μετακινούμαστε σαν να είμαστε λευκές μπλούζες, δεν θα δεχτούμε ούτε το να μην μπορούμε να έχουμε μια στοιχειώδη ψυχολογική υποστήριξη είτε σαν εργαζόμενοι είτε ως ενδυνάμει λήπτες ψυχικής υγείας συνολικά. Δεν θα δεχτούμε δεν θα δεχτούμε τη σύγχρονη λέρο ξανά, και οι μνήμες της είναι νοπές και δεν θα επιτρέψουμε αυτό το ιστορικό πισωγύρισμα. Θα μας βρουν απέναντί τους. Το νομοσχέδιο, είτε το καταθέσουν στη Βουλή, είτε το ψηφίσουν, είτε όχι, έχει απορριφθεί από όλη την κοινωνία, θα παραμείνει στα χαρτιά και παράλληλα θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, για αποφασιστική ενίσχυση μέσα στα νοσοκομεία, για αποφασιστική ενίσχυση με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των δομών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, για ενιαίο θεσμικό πλαίσιο των κέντρων πρόληψης που το μέλλον τους είναι αβέβαια, καθώς και για ουσιαστική ενίσχυση όλων των εγκεκριμένων προγραμμάτων θεραπείας και επανένταξης στις εξαρτήσεις. Δίνουμε ραντεβού για το απόγευμα σε μια πολύμορφη δραστηριότητα που έχουν διοργανώσει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ και το ΑΡΓΟ και στηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, ο Σύλλογος Οικογενειών ΙΘΑΚΙ, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και άλλοι φορείς. Και βέβαια να είναι σίγουροι ότι θα μας βρουν απέναντί τους και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, 29 του μήνα, με απεργιακή κινητοποίηση και με μεγάλο συλλαλητήριο το απόγευμα, 7.30 ώρα στο ΙΜΑΤ. Το υποψήφιση νομοσχέδιο του Υφυπουργού Υγείας Βαρτζόπουλου και της συγκεκριμένης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να επιφέρει μια ταφόπλακα ουσιαστικά σε κάθε έννοια ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, σε κάθε έννοια από ασυλοποίησης και παροχή σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Καθώς όχι μόνο δεν ολοκληρώνει την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αλλά αφήνει όλες τις δημόσιες δομές έρμεο της υποστελέχωσης, της έλλειψης υποχρηματοδότησης που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, χωρίς όραμα για έναν σχεδιασμό και μετεξέλιξη των ψυχιατρίων Αττικής και Θεσσαλονίκης τα οποία τα κλείνει, με μεγάλωμα των περιοχών ευθύνης με τις ΥΠΕ, τις υγειονομικές περιφέρειες ανά την επικράτεια που είναι 9, απομακρύνοντας λοιπόν τις όποιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας από τις τοπικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα εξισώνει, υποτίθεται με τον έλεγχο, ιδιωτικά μορφώματα ΑΜ και ΜΚΟ και ιδιωτικές κλινικές με τις δημόσιες υπηρεσίες, εκτρέποντας την ουσία
όλα τα χρηματοδοτικά πακέτα ΕΣΠΑ 21-27 και Ταμείο Ανάκαμψης σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Είναι το μέλλον δυστυχώς που προβλέπεται. Μικρός, υποστελεχωμένος, υποχρηματοδοτούμενος δημόσιος τομέας και εκτροπή σε πληρωμένες αμφιβόλου ποιότητες υπηρεσίες, ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Στην απεξάρτηση τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά. Καταργεί ένα δίκτυο υπηρεσιών που έχει στήσει, που έχουν στήσει οι εργαζόμενοι στο πεδίο τα τελευταία 40 χρόνια, που έχουν πληρωθεί με χρήματα του ελληνικού λαού, που έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα βάσει των τελευταίων ευρωπαϊκών εκθέσεων και διεθνών, εκθέσεων διεθνών οργανισμών, σαλαμοποιώντας το και μογινοποιώντας το υπό τον Εθνικό Οργανισμό για την Αντιμετώπιση και την Πρόληψη των Εξαρτήσεων, το περίφημο ΕΟΠΑΕ, όπου θα έχει ένα δωτό διοικητικό συμβούλιο και διορισμένο από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας. Καταργεί την ανώτατη επιτροπή του συντονισμού και της διαμόρφωσης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και το ρόλο του εθνικού συντονιστή και σαφώς και εκεί εκτρέπει την όποια χρηματοδότηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων σε ιδιωτικά μορφώματα τα οποία πρόκειται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δώσει την έγκριση λειτουργίας τους. Ουσιαστικά εμείς λέμε και ζητάμε και διεκδικούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και την έναρξη ενός σε βάθους εθνικού διαλόγου για τα θέματα της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Καλούμε την τοπική κοινωνία να είναι παρούσα στην απογευματινή μεγάλη συνάντηση που θα έχουμε στις ομπρέλες στη Νέα Παραλία στις 7.30 ώρα, όπου εκεί εκτός από σωματεία εργαζομένων, μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων, μέλη οικογενειών των θεραπευτικών προγραμμάτων και εργαζόμενοι στα προγράμματα απεξάρτησης θα δώσουν μια σειρά από πολύμορφες μορφές εκδηλώσεων αντίδρασης σε αυτό το νομοσχέδιο.